Σας καλωσορίζω στο συνεδριακό χώρο του επιμελητηρίου, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Βίλο, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης Fraport, ο κύριος Έπαρχος Δήμνου, στελέχη από την Marketing Greece, αξιότιμη προσκεκλημένη, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πρόεδροι και εκπρόσωποι φορέων του τουρισμού. Σας καλωσορίζω στην εκ μέρους του επιμελητηρίου, στην εκδήλωση που πραγματοποιείται για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της προηγούμενης τουριστικής περίοδου, όπου θα έχουν και μια συζήτηση, φαντάζομαι, και για την επόμενη μέρα, αλλά και για την παρουσίαση της σύμπραξης τουρισμού Λέσβου, στην οποία συμμετέχουν η Περιφέρεια, η Fraport, η Aegean, η Marketing Greece, και θέλω να πιστεύω ότι θα συμμετέχει και το επιμελητήριο Λέσβου, και είναι και πρόθεσή μας αυτή, όπως και άλλοι τοπικοί φορείς, γιατί ο τουρισμός, έχουμε πει, ότι είναι υπόθεση όλων και καθενός ξεχωριστά. Είναι αλήθεια ότι η Λέσβος πέρασε μια δύσκολη περίοδο, την οποία την βάλαμε πίσω. Πιστεύουμε πλέον ότι έχει περάσει, τα δύσκολα έχουν περάσει. Φάνηκαν τα αποτελέσματα και στην τελευταία τουριστική περίοδο, τα οποία ήταν πολύ ενθαρρυντικά και πολύ αισιόδοξα. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι επίσης και για τις επόμενες τουριστικές περιόδους, σεζόν, και για τα επόμενα χρόνια. Με τη σύμπραξη και τη συνέργεια και τη συνεργασία όλων, συνέργειες και συνεργασία όλων των φορέων, γιατί το λέμε πάντοτε ότι είναι μονόδρομος αυτό, είναι ο μοναδικός δρόμος για την ανάπτυξη του τουρισμού, ενός κλάδου ο οποίος έχει πολύ μεγάλο πολλαπλασιαστεί και έχει πολύ μεγάλο αποτύπωμα οικονομικό στην τοπική οικονομία και σε όλα τα μεγέθη, σε όλους τους δείκτες, και στην απασχόληση και στο εισόδημα, αλλά και γενικότερα στην ανάπτυξη, δηλαδή στην διάχυση της οικονομικής μεγέθησης. Να μην μακρηγορούμε, ο λόγος πέφτει κυρίως στους αξιότιμους προσκεκλημένους, οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και θα έχει πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Αφού πρώτα όμως δώσω το λόγο στον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Μουτζούρη, για έναν χαιρετισμό. Κύριε Περιφερειάρχη. Όπως είπε ο Πρόεδρος, με τον οποίο συνεργαζόμαστε αγαστά όλο αυτό το διάστημα και θα το εξακολουθήσουμε να το κάνουμε και πιο εντατικά με το επιμελητήριο, συμπήξαμε μία κοινοπραξία ανάμεσα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, την Fraport, την Aegean και την Marketing Greece, για να προωθήσουμε όσο μπορούμε τον τουρισμό στη Λέσβο. Πρώτο αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας ήταν με μια ανάθεση που κάναμε στην Marketing Greece, το οποίο κατάλληλο φορέα νομίζω, και σε αυτό το σημείο, επειδή αναφέρομαι στη Marketing Greece, στέλνω νοερά τους τα θερμά μου ευχές για ανάρρωση στην διευθύντριά της, τη διευθύντριά της Marketing Greece, την Ιωάννα Τιδρέτα, που μας βοήθησε σημαντικά, γιατί έμαθα ότι έχει κορονοϊό. Το πρώτο αποτέλεσμα ήταν 4 βίντεο και μαθαίνω ότι υπάρχει και ένα 5ο τώρα, που αφορούν τη Λέσβο, που είναι, τα είδαμε, το προβάλαμε μια μέρα στην Περιφέρεια και είναι πραγματικά επαγγελματικά, πόρο απέχοντα από άλλα που έκανε η Περιφέρεια βίντεο. Είναι επαγγελματικά βίντεο που είναι πολύ συμπεπτυγμένα και δεν έχει πολλές φιωριτούρες, κατευθείαν στο θέμα. Και νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να τα προωθήσουμε, και το επιμελητήριο και οι φορείς τουρισμού να τα δώσουμε σε όλους να μπορέσουν να τα προβάλλουν. Δεν υπάρχει ιδιοκτησία, το βάλουμε στο σιρτάρι, τα κάναμε, τα πληρώσαμε για να τα προβάλλουμε. Δώστε τα, τα στείλατε, κυρία Πολιτάκη. Πάντω δώστε τα. Τα προβάλλουν και στα μέσα ενημέρωση και παντού. Επανέρχομαι, γιατί είπα διάφορα άλλα πράγματα. Πρώτο αποτέλεσμα ήταν αυτά τα 4 ή 5 βίντεο που ήταν πολύ επαγγελματικά. Είμαστε έτοιμοι και ανοιχτοί για κάθε πρόταση από αυτούς τους φορείς, και εφόσον επιθυμεί και το επιμελητήριο να είναι εδώ, δεν θέλουμε παράδειγμα, έχουμε εμείς, να μπορέσουμε να έχουμε και άλλες προτάσεις τέτοιες μοντέρνες και για τα νησιά και για τη Λέσβο. Ας πω μια ιδέα. Βάλαμε φέτος στον προϋπολογισμό ένα αρκετό σημαντικό ποσό για να κάνουμε το φεστιβάλ της Ερεσού.
το brand name της Λέσβου, ποια είναι τα brand name της Λέσβου, ήταν το ούζο Λέσβου, Πλωμαρίου, ήταν οι σαρδέλες Καλονής, καθιερωμένα brand names που δεν χρειάζεται να πληρώσεις για να τα προωθήσεις, είναι ήδη εμπεδωμένα. Το τρίτο είναι οι λεσβίες, είναι μια μορφή έρωτα που υπάρχει στην κοινωνία μας και θα υπάρχει όσο υπάρχει κοινωνία. Άρα, γιατί με το προβάλλουμε, κάνουμε ένα φεστιβάλ στην Λέσβο το Σεπτέμβριο, την Ερεσό, να πάνε και η περιφέρεια και να το οργανώσει, δίνοντάς του και ένα περίβλημα με ομιλίες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να ενισχύσουμε το. Το τέταρτο brand name είναι το απολιθωμένο δάσος. Όπου να πεις απολιθωμένο δάσος είναι η Λέσβος. Άρα αυτά θα τα εκμεταλλευτούμε. Έχουμε πολλά στοιχεία για να αναπτύξουμε τον τουρισμό στη Λέσβο, τον ποιοτικό. Αυτά όλα που σας ανέφερα είναι ποιοτικά, δεν είναι sun and sea, sun and beach, ξέρω εγώ τι, sand, πώς το λένε. Είναι ποιοτικά ο τουρισμός. Και μπορεί να είναι, έχουμε και τον αυτόν, έχουμε και τους bird watchers, για τα οποία κάναμε 5 παρατηρητήρια πουλιών. Και από ό,τι μαθαίνω, ενώ είχαμε 2.500 πέρσι κρατήσεις διανυκτερεύσεις, φέτος είχαμε 6.000 και του χρόνου θα έχουν ήδη κρατήσεις και είναι σε εποχή εκτός τουριστική σεζόν, είναι Μάιο, είναι Σεπτέμβριο, που τα αποδημούν τα πτηνά, θα έχουμε 12.000 κρατήσεις στην περιοχή της Καλονής. Αυτό είναι καλό. Είναι ποιοτικό. Και είμαστε ανοιχτοί για οποιαδήποτε πρόταση. Λεφτά έχουμε. Δεν κάνουμε μιζερά να σου λέω δεν έχουμε λεφτά. Έχουμε λεφτά. Και τα σπαταλίζουμε, να τα δαπανίσουμε εκεί που πρέπει. Τέτοιες ενέργειες βοηθάνε τη Λέσβο. Τώρα θα πάνε τα επιμελητήρια στη Σμύρνη να κάνουν μια έκθεση για τη Λέσβο, για τη Χίο, για τη Σάμμο. Τα επιμελητήρια το οργανώνουν. Χρηματοδοτούμε και αυτή την ενέργεια. Διότι κακά τα ψέματα. Όσο και αν τα εθνικά μας θέματα είμαστε σταθεροί σε αυτά, στις διεκδικήσεις μας και τις απαιτήσεις μας και τις κατακεκτημένα, όμως η πιο κοντινή χώρα σε εμάς είναι η Τουρκία. Είναι μια χώρα 85 εκατομμυρίων. Αναθρήστε όλα τα Βαλκάνια, τα οποία Βαλκάνια κατακλείζουν τη Θάσο, τη Χαλκιδική, την Ασπροβάλτα, την Λιτόχωρο, κατακλείζονται από Βαλκάνιους. Όλοι οι πληθυσμοί των Βαλκανικών χωρών είναι μικρότερο από την Τουρκία το 85 εκατομμύρια. Αν είχα πει και στον Πρωθυπουργό του κ. Μητσοτάκη εδώ σε αυτήν την αίθουσα κάποιους μήνες πριν, ότι αν από το 85 εκατομμύρια το 10% δύναται να ταξιδεύει και έχει το βίζα κτλ., είναι 8,5 εκατομμύρια. Είναι σχεδόν μια Ελλάδα. Από αυτούς το 10%, το 10%, ξανά το 10%, αν προτιμήσουν τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, είναι 850.000. Τι μιλάμε τώρα. 850.000. Και ζήτησα από τον κύριο Πρωθυπουργό και με πήρε και ο κύριος Κερίδης ότι τους συζητάνε τώρα να βοηθήσουν την έκδοση βίζας. Η έκδοση βίζας που μέχρι το 19 εδίδεται το επιτόπου, τώρα έγινε πιο δύσκολη. Βέβαια το επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά τι να κάνουμε, θα βάλουμε και μισό μας κάπου. Θέλουμε τη βίζα να γίνει εδώ. Και αν φοβάται η Ευρώπη ότι από εδώ οι συγκάτοικοι μας, οι Τούρκοι, θα διαχειριστούν στην Ευρώπη, δεν είναι έτσι. Στην Ελλάδα, εδώ είμαστε νησί. Είναι εύκολα ελέγχεται το νησί που θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Με πήρε και ο Σκερίδης, τον οποίο το περιποιήθηκα δεόντως, γιατί πριν από τρεις μήνες άρχισε πάλι το μεταναστευτικό εδώ πέρα. Του είπα, του ρίξα πολλά. Και του είπα και πήρε και μου είπε ότι με τον Υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας συζητάνε αυτό το θέμα της βίζας. Θα είναι σημαντικό να επιτευχθεί αυτό. Διότι φέτος οι τουριστικοί παράγοντες, θα σας πούν, πέραν του τουρισμού που έφερε η Αιτζίαν, η Φράπορ κτλ., μεγάλο μερίδιο ήταν οι Τούρκοι. Οι οποίοι Τούρκοι έρχονται όχι μόνο στον Ιούλιο, Αύγουστο, Ιούνιο, έρχονται και το Ραμαζάνι, έρχονται και τα Χριστούγεννα, έρχονται και το Πάσχα και δαπανούν λεφτά. Οι τσαρτεράδες, συγγνώμη θα το πω για όποιους ενδιαφέρονται για αυτούς, τους θέλουν τσαρτεράδες. Αλλά είναι περιορισμένο το μπάτζετ που ξοδεύουν. Διότι δεν είναι οι αριθμοί. Εμείς δεν θέλουμε τα 31 εκατομμύρια των τουριστών που ήταν το 19, πότε ήταν, να γίνουν 35. Το θέλουμε και αυτό. Αλλά θέλουμε κυρίως το κατακεφαλήν δαπανόμενο ποσό στα μέρη που πάνε να αυξηθεί. Δυστυχώς έβλεπα στην Κρήτη, είχα πάει προημερών στο Άγιο Νικόλαο, που ήταν τα 7 αστέρια των ξενοδοχείων, όλα δαπανώνται στο ξενοδοχείο. Θέλουμε να γίνεται και αυτό. Αλλά θέλουμε να διαχέεται το εισόδημα και στους κατοίκους. Θα συμπληρώσω στον Περιφερειάρχη ότι η καλύτερη
αμυντική θωράκιση είναι η ισχυρή τοπική οικονομία, η οποία θα κρατήσει και τον πληθυσμό και δημιουργεί και τις συνθήκες για περαιτέρω αύξηση του πληθυσμού. Άρα λοιπόν έχουμε υποχρέωση και καθήκον να συμπράξουμε όλοι σε αυτό και δεν πρέπει να λείπει κανένας. Ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη για τον χαιρετισμό. Θα προχωρήσουμε στον κύριο Γιώργο Βίλο, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece, και αφού πριν τον καλέσω στο βήμα και θα μας παρουσιάσει τον απολογισμό τα στοιχεία της τελευταίας τουριστικής καλοκαιρινής περίοδου του 2023, να πω και να φαντάζομαι το επιβεβαιώσει και ο ίδιος, ήμασταν η πρώτη περιοχή από τις περιοχές στις οποίες ανέλαβε αεροδρόμια τότε τα αεροδρόμια η Fraport Greece, όπου επισκεφθήκαμε τα γραφεία και τους θέσαμε κατευθείαν τη δήλωσή μας ότι πρέπει να μας θεωρούν στενείς συνεργάτες, γιατί όταν το αεροδρόμιο έχει κίνηση θα έχουμε και εμείς τα επιχειρήσεις και τα καταστήματα. Άρα λοιπόν έχουμε κοινό όφελος να αναπτύξουμε γραμμές, να αναπτύξουμε επιβατική κίνηση προς το νησί, ώστε αυτό να διαχειριστεί και στις επιχειρήσεις στα μέλη του επιμελητηρίου και στις επιχειρήσεις τοπικές. Κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Έπαρχε, κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου, κυρίες και κύριοι, φίλοι και συνεργάτες, είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ, να σας κάνω μια επισκόπηση της επιβατικής κίνησης και της πορείας του αεροδρομίου της Μυτιλίνης, αλλά κυρίως ότι αυτή η ανασκόπηση γίνεται στο πλαίσιο της σύμπραξης του τουρισμού για τη Λέσβο, μια σύμπραξη η οποία ήταν ένα όραμα που είχαμε από τα πρώτο χρόνο δραστηριοποίησης μας στα περιφερειακά αεροδρόμια. Όπως είπατε και το επιβεβαιώνω, κύριε Πρόεδρε, ήσασταν από τους πρώτους που συναντηθήκαμε τότε και βάλαμε χαρτί και μολύβι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να προωθήσουμε τον τουρισμό της Λέσβου. Αλλά αυτή η σύμπραξη οφείλεται κυρίως στην υποστήριξη και τη βούληση του Περιφερειάρχη. Αν δεν είχαμε την υποστήριξη τη δικιά σας, και το επισημαίνω αυτό, σύμπραξη δεν θα υπήρχε. Και θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, γιατί δραστηριοποιούμαστε σε 14 προορισμούς και μπορώ να πω ότι η αντιμετώπιση και η ανταπόκριση που είδαμε από εσάς σας κατατάσσουν πολύ ψηλά ανάμεσα σε αυτούς τους 14. Σε εκλογές θα τα λέγατε αυτά, τα λέτε τώρα. Άρα έχουν μεγαλύτερη σημασία που τα λέω τώρα. Γιατί έτσι είναι. Θα ξεκινήσω με μια ανασκόπηση της πορείας των 14 αεροδρομίων για να φτάσουμε στην Μυτιλίνη. Φέτος ήταν μια καλή χρονιά. Μετά από 2-2,5 χρόνια κορονοϊού, όπου από τη μια μέρα στην άλλη είδαμε τα αεροδρόμια μας να πηγαίνουν στο απόλυτο μηδέν από άποψη επιβατικής κίνησης, αλλά ταυτόχρονα να οφείλουμε να τα έχουμε να τα διατηρούμε ανοιχτά και εν λειτουργία. Φέτος είναι μια χρονιά που για μας είναι μια χρονιά ρεκόρ. Μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου είχαμε 32,3 εκατομμύρια επιβάτες, που σημαίνει 8,4% πάνω σε σχέση με το 2022. Και σύμφωνα με τις τώρα ήδη που μιλάμε σήμερα, έχουμε υπερβεί τα 33 εκατομμύρια. Και σύμφωνα με κάποιες ρεαλιστικές εκτιμήσεις που κάνουμε για τον ένα μήνα που μας απομένει, θεωρούμε ότι η επιβατική κίνηση θα είναι της τάξης των 33,8 εκατομμύρια επιβάτες, που είναι μια σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρσι, όπου κλείσαμε με περίπου 31,3 εκατομμύρια επιβάτες, περίπου 2,5 εκατομμύρια επιβάτες παραπάνω στα 14 αεροδρόμια. Σχεδόν όλα τα αεροδρόμια, με εξαίρεση της Μυκόνου, όπως θα βλέπετε, καταγράφουν αύξηση φέτος. Θέλω να εξηγήσω και για τη Μύκονο, επειδή πολλά ακούγονται και ίσως έχει κάποιο ενδιαφέρον. Η Μύκονος, ναι, έχει μια ελαφρά μείωση φέτος, αλλά πέρσι ήδη είχε καταγράψει σημαντική αύξηση, ήταν 11% πάνω από το 2019. Άρα μπορούμε να πούμε ότι είναι μια μικρή διόρθωση. Βέβαια, παίρνουμε και κάποια μηνύματα που πρέπει να ευθύσουμε την προσοχή για να μην δούμε μεγαλύτερα αρνητικές επιδόσεις του χρόνου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Μυτιλίνη, όπως βλέπετε, έχει 14,1% αύξηση. Έχει double digit
αύξηση σε σχέση με πέρσι και αυτό από μόνο του είναι πολύ σημαντικό. Βλέπουμε και τη Θεσσαλονίκη αύξηση σε σχέση με πέρσι, αλλά πρέπει να θυμίσουμε ότι η Θεσσαλονίκη ήταν αυτή που δεν κατάφερε πέρσι να αναπληρώσει τις απώλειες του κορονοϊού. Και αυτό γιατί πέρσι, το 2022, το πρώτο τρίμηνο, είχαμε ήδη κάποιους περιορισμούς λόγω του κορονοϊού και θυμίζουμε ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι ένα περιφερειακό αεροδρόμιο το οποίο είναι εποχιακό ή έχουμε διασπορά της κίνησης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Άρα είχαμε απώλειες το πρώτο τρίμηνο του 2022. Φυσικά είχαμε σημαντικές απώλειες λόγω της Ρωσίας και της απώλειας επιβατών από Ρωσία, Ουκρανία και Λευκορωσία, που είναι σημαντικές αγορές για Θεσσαλονίκη. Άρα βλέπουμε διψήφια αύξηση λόγω κακής σε εισαγωγικά απόδοσης το 2022. Αυτό λοιπόν μας δείχνει ότι η Μυτιλίνη πήγε πολύ καλά φέτος και πιστεύουμε πως υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να πάει ακόμα καλύτερα. Όπως θα βλέπετε εδώ βλέπουμε κάθε αεροδρόμιο ξεχωριστά σε σχέση με πέρσι πάλι. Αλλά βλέπουμε το πρώτο δεκάμηνο. Το πρώτο δεκάμηνο λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε μια αύξηση 8,4%. Αν εστιάσω όμως μόνο στον Οκτώβριο, έχουμε και στα 14 αεροδρόμια 9,4% αύξηση. 9% είναι και η Μυτιλίνη φέτος. Δηλαδή είμαστε στο μέσο όρο και των 14 αεροδρομίων. Γενικά έχουμε ένα δίκτυο που συνεργαζόμαστε με 110 αεροπορικές εταιρείες. Συνδέουμε με 42 αγορές, 900 δρομολόγια και είχαμε φέτος 64 νέα δρομολόγια. Στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης, το δεκάμηνο καταγράφει αύξηση 14%. Αν εστιάσουμε στον Οκτώβριο, έχουμε 9% αύξηση, αλλά και τον Νοέμβριο, που ακόμα δεν έχουν κλείσει τα στοιχεία, δεν έχει κλείσει ο μήνας και άρα δεν έχουμε επίσημα στοιχεία, μπορούμε να μιλάμε για μια αύξηση της επιβατικής κίνησης της τάξης του 4%. Βλέπουμε ότι κυρίως είναι το αεροδρόμιο και κυρίως έχει κίνηση από το εσωτερικό κατά 75% και κατά 25% έχουμε την κίνηση εξωτερικού. Η κίνηση εξωτερικού αυξήθηκε φέτος κατά 11,2%, η κίνηση εσωτερικού κατά 15,3% και αυτό μας κάνει συνολικά 14,1%. Το 2022, πρώτη χρονιά, πρώτο καλοκαίρι υπό κανονικές συνθήκες μετά τον κορονοϊό, δύο νέες αεροπορικές εταιρείες ξεκίνησαν να δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης, η Jet2 και η Brussels Airlines. Η Jet2 είναι ένας σημαντικός tour operator του Ηνωμένου Βασιλείου και όπως θα σας πω συνέχεια έχει και στο πλάνο περαιτέρω επέκτασης της δραστηριότητας στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης. Και πέρσι λοιπόν είχαμε και νέα δρομολόγια της Στοκχόλμης. Το 2023 δύο άλλες νέες αεροπορικές εταιρείες ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους στο αεροδρόμιο. Ήταν η Enter Air και η Brussels Airways που είναι με Δανία. Και είχαμε νέα δρομολόγια σε Βαρσοβία και στον Πύλου της Δανίας. Για του χρόνου, ακόμα δεν έχουν για την καλοκαιρινή σεζόν του 2024, ακόμα δεν έχουν οριστικοποιηθεί τα προγράμματα. Είμαστε αισιόδοξοι και το μόνο που μπορούμε να πούμε με μια σχετική βεβαιότητα ότι πλέον η Jet2 πέραν του Μάντσεστερ και του Λονδίνου που συνδέει τη Μυτιλίνη από του χρόνου θα συνδέσει και με τον Μπέρμιγχαμ. Βέβαια υπάρχουν και συζητήσεις και με άλλες αεροπορικές εταιρείες και θα σας πούμε και πού εστιάζουμε. Στο δεύτερο μισό της διαφάνειας βλέπουμε τις 7 μεγαλύτερες αγορές με τις οποίες συνδέεται το αεροδρόμιο της Μυτιλίνης. Με πρώτη και καλύτερη την Ολλανδία, δεύτερη το Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Βέλγιο και ακολουθούν Πολωνία, Σουηδία και Νορβηγία. Όλες, με εξαίρεση με μια πολύ μικρή μείωση της Νορβηγίας, όλες με αυξητική τάση σε σχέση με πέρσι. Και να πω και για την Ολλανδία, η Ολλανδία ήταν μια αγορά που μας στήριξε πολύ και τον Οκτώβριο, όπου είχαμε επιπλέον πτήσεις και επιπλέον επιβάτες από την Ολλανδία. Βλέπουμε λοιπόν όμως από εδώ ότι λείπουν στην πρώτη εφτάδα αγορές όπως της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Αυστρίας, που είναι σημαντικές αγορές που τις βλέπουμε και σε άλλα αεροδρόμια μας, που δεν είναι εδώ. Άρα λοιπόν
εστιάζουμε με τις αεροπορικές εταιρείες σε αυτούς τους προορισμούς, σε αυτές τις χώρες προέλευσης. Και ήδη συζητάμε και εξετάζουμε τη δυνατότητα να έχουμε κάποια στιγμή δρομολόγια με αυτές τις αγορές, ξεκινώντας από την Αυστρία και συνεχίζοντας με Γερμανία, Γαλλία και κάποια στιγμή και με την Ιταλία. Απλά αυτό το επισημαίνω για να ξέρετε πού κάνουμε focus αυτή τη στιγμή εμείς. Τελειώνοντας, επειδή αυτή η διαφάνεια μας λέει πώς εξελίσσεται η επιβατική κίνηση μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, θεωρούμε ότι το 2023 θα φτάσουμε στα επίπεδα του 2019 κατά 100%. Το 2019 ήταν 495.000 επιβάτες, κάπου εκεί πιστεύουμε ότι θα κλείσουμε και φέτος. Ήδη μέχρι σήμερα είμαστε περίπου στους 470.000 επιβάτες. Μας μένει άλλος ένας μήνας, άρα λογικά θα κλείσουμε στα επίπεδα του 2019 και αυτό από μόνο του είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αυτή η διαφάνεια περιέχει κάποιες πληροφορίες, δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες. Εγώ θέλω να σας δείξω το εξής. Βλέπουμε τη χώρα διαμονής. Η χώρα διαμονής που βλέπουμε εδώ σε σχέση με τις αγορές εξωτερικού που σας έδειξα πριν, ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι όταν έρχεται κάποιος επιβάτης, εμείς, όποιο αυτός που έρχεται από την Αθήνα, το λέμε έρχεται από την Αθήνα. Είναι αγορά εσωτερικού. Όμως δεν είναι έτσι. Κάνουμε λοιπόν έρευνα σε όλα τα αεροδρόμια και ρωτάμε τον επιβάτη από πού ξεκίνησε το ταξίδι του για να φτάσει στη Μυτιλήνη. Και βλέπουμε λοιπόν στην πρώτη εφτάδα, οι περισσότεροι βλέπετε συμπίπτουν με τις 7 αγορές εξωτερικού. Βλέπουμε τη Γερμανία, που σημαίνει έρχονται Γερμανοί μέσω της Αθήνας, αλλά βλέπουμε και την Αμερική. Άρα έρχονται Αμερικάνοι στην Μυτιλήνη. Είναι και αυτό σημαντικό από μόνο του το γεγονός. Δηλαδή το ότι μέσα στην πρώτη εφτάδα πλέον έχουμε και την αγορά της Αμερικής είναι ένα μήνυμα αυτό από μόνο του. Προφανώς θετικό. Ο ρόλος μας ως εταιρεία δεν ολοκληρώθηκε το 2021 που υλοποιήσαμε την επένδυση του εξυγχρονισμού των 14 αεροδρομίων. Εμείς συνεχίζουμε κάθε χρόνο και επενδύουμε σημαντικά ποσά για τον περαιτέρω εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των 14 αεροδρομίων. Κάθε χρόνο υπολογίζουμε ότι επενδύουμε περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ και για τα 14 αεροδρόμια για περαιτέρω εξυγχρονισμό και αναβάθμιση. Αυτά είναι πέραν της αρχικής μας επένδυσης που θα ήθελα να θυμίσω. Εμείς επενδύσαμε 1,23 δις σαν τίμημα παραχώρησης για τα 14 αεροδρόμια, συν περίπου μισό δις για την αναβάθμιση των αεροδρομίων. Και στη Μυτιλήνη πλέον έχουμε ένα νέο αεροδρόμιο από την αρχή. Επίσης, ο ρόλος μας όμως δεν σταματάει στην επένδυση επί της υποδομής. Ο βασικός μας ρόλος είναι να ανάπτυξη της επιβατικής κίνησης. Πώς το κάνουμε αυτό? Ένας τρόπος είναι κίνητρα. Ξεκινήσαμε να παροχή κινήτρων προς αεροπορικές εταιρείες. Ξεκινήσαμε το 2018 και εισαγάγαμε ένα κίνητρο όπου παρέχουμε κάποιες εκπτώσεις για την διενέργεια πτήσεων μέσα στο εξωτερικό κατά τους χειμερινούς μήνες. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής από αυτό το κίνητρο επωφελήθηκε μόνο η Θεσσαλονίκη. Και αυτό γιατί η Θεσσαλονίκη δεν έχει την εποχικότητα που έχουν τα υπόλοιπα, 13 αεροδρόμια. Πρόσφατα εισαγάγαμε, αρχής γενομένης από φέτος, και ένα νέο κίνητρο όπου παρέχουμε εκπτώσεις κατά τους περιφερειακούς μήνες, είτε τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Εκεί παρέχουμε εκπτώσεις που κυμαίνονται επί των τελών της τάξης των 25 με 50% ανάλογα με το μήνα, και αυτές οι εκπτώσεις δίνονται για κάθε επιπλέον επιβάτη εξωτερικού που φέρουν σε ένα αεροδρόμιο οι αεροπορικές εταιρείες. Ήδη τον Οκτώβριο κάναν χρήση αρκετές αεροπορικές εταιρείες. Και εγώ τον Νοέμβριο. Και στον Νοέμβριο. Και περίπου 60%. Πάνω από το 50% των αεροπορικών εταιριών με την οποία συνεργαζόμαστε κάναν χρήση αυτού του κινήτρου τον Οκτώβριο. Και τον Νοέμβριο βλέπουμε επίσης να υπάρχει παρόμοια
παρόμοιο φαινόμενο, δηλαδή να έχουμε αύξηση της κίνησης και άρα χρήση του κινήτρου. Άρα δίνουμε οικονομικά κίνητρα. Συμπράττουμε με τους εθνικούς και τοπικούς φορείς για να χαράσουμε από κοινού προωθητικά προγράμματα, όπως κάνουμε εδώ με τη σύμπραξη του τουρισμού για τη Λέσβο. Προωθούμε τους 14 προορισμούς μέσα από δικά μας κανάλια. Έχουμε δημιουργήσει το δικό μας περιοδικό, το Incredible Greece, όπου εκεί γίνονται εκτενή αφιερώματα για όλους τους προορισμούς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε, και πρόσφατα ξεκινήσαμε λίγο πιο δυνατά, αν θέλετε, τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είτε είναι το Instagram και το LinkedIn, κυρίως το Instagram, που πάλι προβάλλουμε τους προορισμούς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε. Και επίσης, και πιο σημαντικά, είμαστε σε συνεχή επαφή και επικοινωνία με όλες τις αεροπορικές εταιρείες, προκειμένου να εντοπίσουμε τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες να μπουν νέα δρομολόγια, σαν αυτό που σας είπα πριν, που βλέπουμε αγορές στόχους στη Μυτιλήνη. Προσπαθούμε με τις αεροπορικές εταιρείες να κάνουμε αυτό που λένε το business case, αν μπορούν να βάλουν δρομολόγιο, για τις επόμενες σεζόν. Εδώ είναι λίγο τεχνικό αυτό το slide. Εδώ είναι μια παρουσίαση των δύο κινήτρων που σας εξήγησα πριν, με τις εκτόσεις που δίνουμε αναμήνα για τους περιφερειακούς μήνες, αλλά και για το χειμερινό κίνητρο. Ο στόχος προφανώς του κινήτρου κατά τους περιφερειακούς μήνες είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, το οποίο είναι και βασικό ζητούμενο όλων μας. Εδώ έχουμε τις 5 συμπράξεις τουρισμού που έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία 5 χρόνια, ξεκινώντας στα Μεταχανιά και την Καβάλα και συνεχίζοντας με την Κεντρική Μακεδονία, τη Λέσβο και προσφάτως την Κεφαλονιά. Δεν ήταν εύκολο το εγχείρημα, αλλά ήταν αναγκαία προϋπόθεση αν θέλουμε να πραγματικά να έχουμε μια επιτυχημένη τουριστική προώθηση. Όταν ξεκινήσαμε τη δραστηριοποίησή μας στα 14 αεροδρόμια, διαπιστώσαμε ότι σε κάθε προορισμό άλλη στρατηγική προώθηση είχε η περιφέρεια, δανείζων, άλλη ο Δήμος, άλλη το επιμελητήριο, άλλη η υπόλοιπη τουριστική φορείς. Είδαμε πως αυτό δεν δουλεύει. Αυτό που δουλεύει είναι να κάτσουμε όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι, να συνεννοηθούμε, να έχουμε μια κοινή ατζέντα, κοινή στρατηγική, κοινό πλάνο, κοινά παραδοτέα, κοινές ενέργειες. Αλλιώς, σπαταλάμε χρήματα. Ενώ εδώ, με τις συμπράξεις τουρισμού, επενδύουμε χρήματα. Αυτά τα χρόνια, από το 2018, βέβαια μεσολάβησαν και τα χρόνια του κορονοϊού, έχουν επενδυθεί, νομίζω, σε αυτές τις 5 συμπράξεις πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, για βίντεο, για press events, για δημοσιογραφικές καλύψεις, στοχευμένα έντυπα στο εξωτερικό. Δηλαδή, είναι μια επένδυση όπου και το τελευταίο ευρώ έχει πιάσει τόπο. Και δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά εμείς, που είμαστε και μια ιδιωτική εταιρεία που πρέπει να υπολογίζουμε μέχρι και το τελευταίο cent που πάει και τι return αποδίδει. Άρα έτσι ξεκινήσαμε και στη Λέσβο και πραγματικά σας ευχαριστώ και πάλι, έστω και μετακλογικά. Εδώ είναι τα κανάλια τα δικά μας, είναι τα περιοδικά, τα Incredible Greece, και τα social media, όπου σας έχουμε φαίνονται 4 screenshots από την πρόσφατη καμπάνια μας, όπου τι προβάλλουμε, βασικά προβάλλουμε τις εμπειρίες. Και γιατί προβάλλουμε τις εμπειρίες, γιατί όπως είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης, φτάνει το CNSAN. Καλό το CNSAN, με αυτό αναπτυχθήκαμε, έπρεπε να αναπτυχθούμε με αυτό, το έχουμε να το προσφέρουμε σαν προϊόν, τώρα οι νέοι κυρίως αναζητούν κάτι διαφορετικό, αναζητούν εμπειρίες. Και θα σας τα δείξω και στο τελευταίο slide, όπου έχω τις προκλήσεις τις επόμενες μέρες. Πέραν όλου αυτού, επανέρχομαι πάλι στις υποδομές. Εμείς, στους επιβάτες που έρχονται και φεύγουν από το αεροδρόμιο της Μυτιλήνης, θέλουμε να προσφέρουμε μια άριστη ταξιδιωτική εμπειρία. Γιατί είμαστε μοιραία η πρώτη και η τελευταία εικόνα του οποιοδήποτε τουρίστα επισκέπτεται έναν προορισμό.
Και είναι σημαντικό αυτό, ειδικά η τελευταία εικόνα, διότι η τελευταία εντύπωση που αποκομίζει κάποιος παίζει σημαντικό ρόλο στο πώς θα κάνει την γενικότερη αξιολόγηση του ταξιδιού του. Δηλαδή κάποιος μπορεί να έχει περάσει υπέροχα σε έναν προορισμό, αλλά να έχει μια κακή εμπειρία στο αεροδρόμιο, αυτό μοιραίας θα το αποτυπωθεί ότι τελικά δεν πέρασα καλά στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο. Με καταλάβατε τι εννοώ. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν κάναμε και μεγάλη αναβάθμιση και σε όλα τα καταστήματα και στους χώρους εστίασης. Θέλω να θυμίσω, αυτή ήταν η εικόνα των χώρων εστίασης του αεροδρομίου της Μυτιλίνης το 2017, όπου βλέπετε, δεν είναι εστιατόρια, είναι καντίνες. Και πλέον η εικόνα είναι αυτή. Έχουμε ανοίξει τα μαγαζιά μας, έχουν και τον τοπικό χαρακτήρα, με το εστιατόριο το Γλυκάνησος, έχουμε και το Γρηγόρη και θα κάνουμε και παραπάνω στο μέλλον. Το ίδιο και στα μαγαζιά τα αφορολόγητα. Αν λέγονται αυτά μαγαζιά αφορολόγητα, περισσότερο με ένα mini market μου θυμίζουν. Δεν είναι όμως μόνο εδώ. Παντού, σε όλα τα αεροδρόμια ήταν η ίδια κατάσταση. Αυτή ήταν η κατάσταση λοιπόν το 2017, τα καταστήματα αφορολογήτων. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα. Το αεροδρόμιο της Μυτιλίνης πραγματικά δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό αεροδρόμιο αναλόγου μεγέθους. Είναι ένα σύγχρονο, μοντέρνο αεροδρόμιο με σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, με νέους χώρους, με μοντέρνους χώρους εστίασης, με μοντέρνους και σύγχρονους χώρους εστίασης και λιανικού εμπορίου. Άρα δεν έχουμε σε τίποτα να ζηλέψουμε και θεωρώ ότι στα 7 χρόνια που δραστηριοποιούμαστε, επιχειρησιακά τουλάχιστον, νομίζω ότι δεν υπήρξε ποτέ κανένα πρόβλημα και αυτό επιβεβαιώνεται και αποτελέσματα των ερευνών που κάνουμε επιτόπου με τους επιβάτες και παίρνουμε και πολύ θετικό feedback. Ποιες είναι οι προκλήσεις τώρα για το αύριο? Βασικό πρόβλημα, η έλλειψη προσωπικού σε όλη την τουριστική αλυσίδα. Λείπουν από παντού. Υπολογίζεται, αν δεν κάνω λάθος, ότι περίπου 80.000 θέσεις εργασίας αυτή τη στιγμή είναι κενές στο χώρο του τουρισμού. Αν δεν έχεις χέρια, δεν μπορείς να παρέχεις και την υπηρεσία ανάλογου επίπεδου υπηρεσία. Άρα πέφτει η ποιότητα της υπηρεσίας. Απ' την άλλη, βλέπουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουμε σημαντικές αυξήσεις στις τιμές. Κάποιες είναι δικαιολογημένες, έχουμε πληθωρισμό, δεν αντιλέγει κανείς, αλλά κάποιες είναι αδικαιολόγητες. Αν λοιπόν από τη μία πλευρά πέφτει μοιραία η ποιότητα της υπηρεσίας λόγω έλλειψης προσωπικού και ανεβαίνουν μη δικαιολογημένα σε μεγάλο βαθμό οι τιμές, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό επηρεάζει τη σχέση ποιότητας τιμής και άρα επηρεάζει το χείρο την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος. Και δεν είμαστε μόνοι στον τουρισμό, υπάρχουν και άλλες χώρες που θέλουν να αυξήσουν το μερίδιό τους και, αν θα το πω έτσι πεζά, καραδοκούν. Άρα πρέπει λίγο πρέπει να προσέξουμε πολύ το θέμα του προσωπικού, πώς θα γίνει ο τουριστικός τομέας να τραβήξει περισσότερο κόσμο, γιατί μετά τον κορονοϊό έφυγε πολλής κόσμος. Πήγε σε άλλες δουλειές, πήγαν σε call centers, πήγαν σε άλλες δουλειές. Πρέπει να ξανακερδίσουμε τον κόσμο, να γίνουμε ελκυστικός ως τομέας για εργασία. Πρέπει όπου μπορούμε να διορθώσουμε τις τιμές όλοι, ούτως ώστε να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Υπερτουρισμός. Ο υπερτουρισμός, και χωρίς να θέλω να παρεξηγηθώ, δεν είναι πρόβλημα να έχουμε πολύ τουρισμό. Τον θέλουμε τον τουρισμό. Πρέπει όμως να προσέξουμε πώς θα διαχειριστούμε και τι επενδύσεις θα κάνουμε στις υποδομές μας. Εμείς θέλουμε να έρχεται κόσμος, αλλά πρέπει εγκαίρως να κάτσουμε κάτω να δούμε τι ελλείψεις έχουμε στις υποδομές μας για να μπορεί να γίνει σωστή διαχείριση. Γιατί τι να το κάνεις, να σου έρχεται πολλής κόσμος, να κάνει μία ώρα να πάει από τη μία παραλία στην άλλη, να πηγαίνει αυτός ο άνθρωπος που θα έχει περάσει ωραία στη χώρα του, να το λέει και σε άλλους 10 και θα γίνει ζημιά. Long term θα γίνει ζημιά. Άρα πρέπει να εστιάσουμε στο θέμα της διαχείρισης των προορισμών. Αλλαγή στρατηγικής, ήλιος θάλασσα, αυτό που λέγατε πριν. Δούλεψε μια χαρά. Εμπειρίες, χρειάζεται εμπειρίες. Χρειάζεται ο κόσμος εμπειρίες. Θέλει να ταξιδέψει
στη Λέσβο για να αποκομίσει εμπειρίες. Ήλιο, θάλασσα μπορεί να βρει παντού. Και η Λέσβος έχει αυτά τα branch που είπατε κι εσείς, που αν τα προβάλλουμε σωστά και στοχευμένα, μπορεί να έρθει κόσμος. Έχει τα branch, έχει τις θεματικές εμπειρίες για να το τραβήξει αυτόν τον κόσμο. Έχει πολύ απόθεμα και πλούτο η Λέσβος και αυτό, αν το δουλέψουμε σωστά, νομίζω θα μας φέρει πολύ κόσμο. Επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Εμείς δίνουμε τα κίνητρα, όπως σας είπαμε. Προσπαθούμε και προωθούμε όλοι μαζί, αλλά χρειάζεται και μια αλλαγή κουλτούρας. Για να έρθει η αεροπορική τον Νοέμβριο, θα πρέπει να βρει και ανοιχτά ξενοδοχεία. Και δεν αναφέρομαι μόνο, μιλάω γενικά για όλους τους προορισμούς. Ανοιχτά ξενοδοχεία, ανοιχτά εστιατόρια, ανοιχτά μπαρ. Αλλιώς η αεροπορική εταιρεία δεν θα θυσιάσει ένα asset της που είναι το αεροπλάνο για έναν προορισμό που ξέρει εκ των προτέρων ότι δεν θα δουλέψει. Θα το πάει εκεί που ξέρει ότι θα υπάρχει ζήτηση. Για να υπάρξει ζήτηση όμως, οι υποδομές πρέπει να είναι ανοιχτές. Και δεν μπορείς από τη μια μέρα στην άλλη να πεις ότι επεκτείνω κατά ένα μήνα την τουριστική μου περίοδο. Δεν θα γίνει. Είναι μεγάλο το ρίσκο. Βήμα-βήμα. Ας το κάνουμε για μια εβδομάδα φέτος. Ας το κάνουμε για 10 μέρες του χρόνου. Θέλει βήμα-βήμα και αλλαγή κουλτούρας όλων μας για να έρθουν να επενδύσουν και εν συνεχεία οι αεροπορικές. Ως προς το άμεσο μέλλον, προφανώς μας ανησυχεί η γεωπολιτική αστάθεια. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε. Αν μιλάγαμε πέρσι, θα μιλάγαμε για έναν πόλεμο. Σήμερα έχουμε 2 πολέμους. Αύριο δεν ξέρουμε τι μας σήμερα. Άρα είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί ερωτηματικά γενικότερα για το πώς θα εξελιχθούν οι τουριστικές ροές φέτος. Και τελευταίο, αλλά πολύ σημαντικό, για να έχουμε ανάπτυξη σε έναν προορισμό, για να έχουμε ανάπτυξη στη Λέσβο, οποιαδήποτε ανάπτυξη πρέπει να γίνει κατά τρόπο βιώσιμο. Για να έχουμε επόμενη ημέρα. Όλο ένα και περισσότερα κοινά, παύλα στόχος, θα επιδιώκουν να πηγαίνουν σε προορισμούς οι οποίοι έχουν το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ή σε καταλήματα, ή σε προορισμούς, ή σε οποιασδήποτε υποδομές. Αυτή η τάση αυξάνεται όλο ένα και περισσότερο και αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου σε οποιοδήποτε αναπτυξιακό πλάνο να περιέχει το στοιχείο της βιωσιμότητας. Και αυτό κάνουμε και εμείς ως Fraport Greece, που ήδη μέχρι το 2030, σας λέω και νούμερο, θα επενδύσουμε πάνω από 25 εκατομμύρια για να γίνουν τα αεροδρόμια μας πιο βιώσιμα, να κάνουμε ενέργειες βιωσιμότητας, όπως είναι η ηλεκτροκίνηση, όπως είναι νέα συστήματα κλιματισμού, αεροκουρτίνες, φωτοβολταϊκά συστήματα. Θα επενδύσουμε. Έχουμε και υποχρέωση, αλλά και είναι στους στρατηγικούς μας στόχους και προτεραιότητες της εταιρείας μας. Αυτά θα ήθελα να σας πω και να ολοκληρώσω και προφανώς είμαστε και στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε ερωτήσεις. Μπορεί να δείξετε τη διαφάνεια την πρώτη που έχει 29% τη διεθνή κίνηση και την ελληνική. Ποιο? Όχι. Προηγούμενο. Ωραία. Δηλαδή, εδώ παρατηρούμε ότι πέραν του double digit που είπατε για την αύξηση του τουρισμού στην κινήσεως του Λέσβο, ότι είναι υπερβολικά χαμηλή η συμβολή προσθεταίου του εξωτερικού προερχομένου, η διεθνής πτήσης, η διεθνής κίνηση. Δηλαδή εκεί είναι επίπεδο μεγάλο αναπτύξεως. Είμαστε το μικρότερο. Αυτό θέλω να σας πω. Όπως είπα πριν, το 75% της κίνησης του αεροδρομίου της Μυτιλίνης είναι κίνηση εσωτερικού. Ναι. Και μας λείπει... Το ασθενές σημείο μας. Ναι, μπορεί να είναι. Ναι. Άρα υπάρχει περιθώριο για direct connections. Ναι. Όπως σας είπα πριν, φαίνεται... Εδώ δεν υπάρχει Γερμανία. Ναι. Στις 7 αγορές, αλλά βλέπουμε ότι αν πάρουμε έναν τον επιβάτη και του ρωτήσουμε από πού ξεκίνησαν το ταξίδι τους, υπάρχει η Γερμανία. Άρα μας έρχεται ο Γερμανός μέσω της Αθήνας. Να πω τα δύο ακόμα σημεία που έχω. Είπατε ότι θα ξοδέψετε πόσα εκατομμύρια είπατε για βελτίωση των αεροδρομίων. 35. Για... Θέλουμε
500.000 και όταν πετύσουμε να μας φτιάξετε το πάρκινγκ. Το πάρκινγκ. Θέλουμε σε πάρκινγκ. Θέλουμε 500.000. Το 10% και λιγότερο θέλω. Και έχω και σχέδιο να σας δώσω. Πώς μπορεί να γίνει. Να φύγει ο κύριος να συνεργαστούμε, αλλά να τα κάνει, όχι να πούμε λόγια. Εγώ είμαι θετικά διακοινωνισμένο. Το ξέρω, το ξέρω. Και το τρίτο σημείο. Δεν είμαι έτοιμο να απαντήσω. Δεν έχω. 7 Δεκεμβρίου, έχουμε ένα event στην Αθήνα, στο Ζάπιο, με τη γαστρονομία της Λέσβου. Και θα είναι η κυρία Αργυρό Μπαρμπαρίγο να μαγειρέψει. Εσείς της συμπράξεως, διαφημίστε το και ελάτε να το παρακολουθήσετε. Προφανώς, προφανώς. Και αυτό συμβάνει. Προφανώς, 7 Δεκεμβρίου, στο Ζάπιο, ένα event. Δύο στοιχεία, τα οποία μας τα μεταφέρουν και τα βλέπουμε και στα διάφορα και τα ακούμε στα διάφορα φόρα τελευταία. Μάλλον ένα θα κρατήσω γενικό στοιχείο, είναι η αλλαγή, μια ραγδαία αλλαγή που έχει γίνει και στις προτιμήσεις πλέον των επισκεπτών και των ταξιδιωτών. Δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία στη διαχείριση των πόρων και στην βιωσιμότητα των προορισμών. Έχει μια τεράστια μεταστροφή. Και ένα δεύτερο στοιχείο, το οποίο το έθιξε ο κύριος Βίλος, για τις δυνατότητες που έχει το νησί της Λέσβου σαν τουριστικό προϊόν, επιμέρους κομμάτι του τουριστικού προϊόντος. Μη συνηθίζουμε να λέμε ότι η Λέσβος είναι μια Ελλάδα σε μικρογραφία. Δηλαδή έχουμε ό,τι έχει όλη η Ελλάδα σε μικρογραφία, μπορούμε να παρέχουμε και να προσφέρουμε οτιδήποτε μπορεί να προσελκύσει η Ελλάδα ως οποιοδήποτε επισκέπτη σε ένα νησί. Άρα λοιπόν έχει τεράστιες δυνατότητες το νησί. Το ευχάριστο είναι αυτό ότι παρίσταται σήμερα και το δηλώνω αυτό, ότι στις συνέργειες που απαιτούνται και στις συνεργασίες είναι όλοι οι φορείς και πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα στο μέλλον. Άλλωστε εμείς έχουμε ξεκινήσει και με την περιφέρεια και κάνουμε και διάφορες άλλες δραστηριότητες, όπως και η πρόταση της κουραζιέρας, που την έχει μια πρόταση που αγκάλιασε η περιφέρεια και την έχει προχωρήσει έναν άλλο κλάδο. Όμως αν μιλάμε για πύλες εισόδου, η μία είναι το αεροδρόμιο μας, άλλες πύλες πλέον εισόδου είναι τα λιμάνια μας. Άρα λοιπόν να δούμε, προχωρώντας στην επόμενη ομιλήτρια που είναι η κυρία Πολιτάκη και είναι η κυρία Αγγελική Πολιτάκη, που είναι διευθύντρια τουρισμού της περιφέρειας, διεύθυνση τουρισμού της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η οποία θα μας παρουσιάσει για τα στοιχεία των ακτοπλοϊκών αφήξεων, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι επίσης και έχει να κάνει με τον άλλο τρόπο άφηξης των επισκεπτών. Κύριε Πολιτάκη. Προετοιμάζοντας λοιπόν αυτή την σημερινή ημερίδα εδώ με τους φίλους, συνεργάτες, εταίρους της σύμπραξης, είπαμε ότι για να ολοκληρωθεί αυτή η εικόνα των αφήξεων στο νησί, δεν φτάνει μόνο να δούμε το αεροδρόμιο, αλλά πρέπει να δούμε και τις άλλες πύλες που είναι το λιμάνι, γιατί έχουμε την πολύ σημαντική αγορά επίσης, εκτός από την εσωτερική αγορά, την ελληνική, της Τουρκίας. Εδώ λοιπόν πολύ σύντομα κάποιους πίνακες θα σας δείξω. Εδώ αναλυτικά φαίνεται η αποβίβαση επιβατών στο λιμάνι και έχουμε κάνει σε βάθος δεκαετίας, γιατί θέλαμε να δείξουμε τα δύο σημεία, τα κρίσιμα για το νησί. Το ένα είναι το 15 που ξεκινάει το μεταναστευτικό και θα δείτε μετά στην κίνηση των αφήξεων τι γίνεται, και το άλλο σημείο είναι το 20 με την κρίση που έχουμε τη δεύτερη λόγω του κορονοϊού. Εδώ λοιπόν όσον αφορά την αποβίβαση των επιβατών στο λιμένα της Μυτιλίνης, δείτε τα νούμερα, τα έχουμε κάνει για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, για να είναι συγκρίσιμα, έτσι σε βάθος, ξεκινώντας από το 14 μέχρι τώρα. Βλέπετε λοιπόν την κίνηση πώς αποτυπώνεται εδώ και με ένα ακόμη γράφημα. Και πάμε να δούμε τώρα την αγορά της Τουρκίας. Βλέπετε και εδώ ότι το 20 και το 21 είναι στο απόλυτο μηδέν, σταματάει. Βλέπουμε επίσης ότι είναι μια αγορά που όλους τους μήνες έχει αφήξεις, σημαντικό. Και δείτε εδώ το γράφημα. Εδώ αποτυπώνεται, πάλι έχουμε διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου για όλες τις χρονιές, για να υπάρχει σύγκριση. Βλέπουμε τη φετινή χρονιά που έχει φτάσει, πόσο καλά έχει πάει. Και αν βάλουμε τώρα το γράφημα, και σε αυτό το γράφημα, εδώ είπαμε να βάλουμε μαζί να δούμε
αφήξεις ξένων τουριστών όπως καταγράφονται με απευθείας πτήσεις στο αεροδρόμιο, για να δούμε λοιπόν αυτές τις ξένες αγορές όπως μπορούμε να τις καταγράψουμε, γιατί όπως πολύ σωστά είπαμε πριν, έρχονται και με άλλους τρόπους που δεν μπορούμε να το καταγράψουμε. Είτε είναι μέσω Αθήνας αεροπορικά, αλλά ακόμη και μπορούν και με το καράβι να έρθουν. Αυτοί λοιπόν που καταγράφονται, βλέπουμε εδώ με την μπλε γραμμή έχουμε τις αεροπορικές αφήξεις απευθείας από εξωτερικό και με κόκκινη την Τουρκία. Βλέπετε πως η Τουρκία λοιπόν μέσα στην πάροδο του χρόνου έρχεται να ξεπεράσει μόνη της η αγορά της Τουρκίας για φέτος, ξεπέρασε το σύνολο των αφήξεων απευθείας πτήσεων εξωτερικού. Και πήγαμε στη συνέχεια και προσθέσαμε και τα δύο μαζί. Και εδώ λοιπόν έχουμε, η πορτοκαλί γραμμή είναι το άθροισμά τους. Αν αθροίσουμε λοιπόν και τα δύο, δηλαδή αθροίσουμε Τούρκους και απευθείας πτήσεις εξωτερικού, το 23 φτάνουμε στα επίπεδα ακόμη και του 15. Όχι του 19, του 19 είναι, είμαστε πολύ πιο πάνω, το βλέπετε, αλλά φτάνουμε ακόμη και στα επίπεδα τα πιο πριν. Και αυτό λόγω της αγοράς της Τουρκίας. Η οποία αγορά της Τουρκίας φέτος στήριξε πάρα πολύ, το ξέρετε εσείς οι επιχειρηματίες καλύτερα από τον καθένα, βοήθησε πάρα πολύ η επιπλέον σύνδεση με τη Σμύρνη, η διάρκεια που μένουν. Βεβαίως εκεί ξέρουμε επίσης ότι η αγορά της Τουρκίας εισοδηματικά είναι πολύ καλύτερη από τις ευρωπαϊκές αγορές. Διορθώστε με εσείς επιχειρηματίες που το ζείτε άμεσα. Αυτό που πρέπει ίσως να διορθωθεί και έχει άμεση σχέση και η βίζα κτλ. Είναι η διάρκεια. Οι Τούρκοι έχουν μικρότερη διάρκεια σε σχέση με τις ευρωπαϊκές αγορές. Οι ευρωπαϊκές έχουν ένα μέσο όρο γύρω στο 8-8,5 ανάλογα και σε αυτό θα πω ότι και σε επίπεδο Ελλάδας η Λέσβος έχει πολύ καλό ποσοστό σε διάρκεια διαμονής. Άρα λοιπόν, έτσι για να δεν αθροίζουμε κάτι το οποίο είναι ίδιο, ξέρουμε έτσι, είναι διαφορετικές ημέρες, οι αριθμοί είναι παραπλανητικοί. Αλλά απλώς θέλαμε λίγο να έχουμε αυτή την εικόνα για να συμπληρώσουμε μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της Fraport, να δούμε λίγο την κίνηση του νησιού. Αυτά σύντομα από μένα. Λοιπόν, θα καλέσω την κυρία Κωνσταντούλου, διευθύντρια της ΕΛΟΡΙΣ, η οποία θα μας παρουσιάσει τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει με τη συνεργασία και της Fraport και του λιμανιού, έτσι, από τις πύλες δηλαδή εισόδου του νησιού, για να δούμε το βαθμό ικανοποίησης των ανθρώπων που έρχονται στο νησί. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι και εγώ εδώ, αλλά σας βλέπω όλους μαζί σήμερα. Είμαι εξαιρετικά ευτυχής. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για την τιμή της πρόσκλησης, αλλά επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή της συνεργασίας τόσο με τη Fraport και με τη Marketing Greece. Υπάρχουμε συνεργάτες αρκετά χρόνια τώρα. Αν δεν μας δίνετε την άδεια, δεν θα μπορούσαμε σε καμία των περιπτώσεων να διεξάγουμε αυτή την έρευνα, την οποία έχουμε ξεκινήσει από το 2019. Την κάνουμε τόσο σε αυτό το νησί, όσο και στα υπόλοιπα νησιά της περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου. Επιτυχώς ή ανεπιτυχώς κάποιες φορές ως προς τον αριθμό των απαντήσεων που μπορούμε κάθε φορά να συγκεντρώσουμε. Όσοι κάνουν έρευνες κοινού ξέρουν εκ προημού πάρα πολύ καλά ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσεγγίσεις τους ανθρώπους και να καταφέρεις να πάρεις τις απαντήσεις τους σε ερωτήσεις που, σε ερωτηματολόγια, να συμμετάσχουν δηλαδή σε έρευνες. Έτσι λοιπόν, σε συνεργασία με τη Fraport μας επιτρέπεται να βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο την ώρα που οι άνθρωποι αποχωρούν. Δηλαδή τους βρίσκουμε την ώρα που βρίσκονται έξω από το αεροδρόμιο, τους δίνουμε μία πρόσκληση με έναν QR κωδικό και τους προσκαλούμε να συμμετάσχουν στην έρευνα που υλοποιούμε, απαντώντας στο ερωτηματολόγιο ακόμα και τη στιγμή, μάλλον τη στιγμή που θα βρεθούν πια στο σπίτι τους. Αυτό από μόνο του σημαίνει εξ αρχής ότι έχουμε ένα δείγμα ανθρώπων που έχουν κάποια skills στην πληροφορική. Δεν είναι απλό να σκανάρουν εξ αρχής το QR κώδικο, να μπουν στο ερωτηματολόγιο, να συνδεθούν, να απαντήσουν. Είναι λοιπόν εξ αρχής κάτι. Το ίδιο πράγμα κάνουμε και στο λιμάνι, λοιπόν τους βρίσκουμε την ώρα που αποχωρούν, που μπαίνουν στο πλοίο. Όσοι δέχονται να απαντήσουν. Λοιπόν, θα σας πω ότι η έρευνα του 19 είναι δημοσιευμένη σε επιστημονικό περιοδικό, θα το δείτε εδώ, μπορείτε να το διαβάσετε εξ ολοκλήρου. Δεν θα την αναφέρω, θα παρουσιάσω μόνο το 23. Λοιπόν, τι βλέπουμε, νομίζω ότι κάποια πράγματα θα τα επιβεβαιώσουμε.
απαντούν κυρίως, καταρχήν έχουμε δύο ερωτηματολόγια, το ελληνικό και αγγλικό. Άρα λοιπόν το ελληνικό συνήθως το απαντούν οι Έλληνες και έχω βάλει δίπλα χωριστά το αγγλικό ερωτηματολόγιο. Συνήθως απαντούν οι γυναίκες. Είναι νέοι άνθρωποι εκείνοι που απαντούν κατά κύριο λόγο, δηλαδή σε μια ηλικία από 15 μέχρι 35 ετών. Αυτοί είναι οι κύριοι αυτοί που θέλουν να συμμετάσχουν στην έρευνα και δίνουν τις απαντήσεις τους. Έχουν ένα καλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Θα δείτε δηλαδή ότι κατά το κύριο λόγο Έλληνες και ξένοι έχουν αν μη τι άλλο ένα πρώτο πτυχίο και στις περιπτώσεις των ανθρώπων που έρχονται από το εξωτερικό. Βλέπουμε και ανθρώπους με master και PhD. Λοιπόν, εθνικότητες εδώ. Και βεβαίως η σημαντικότερη έρευνα που κάνει μια αεροπορική εταιρεία και εσείς κύριε Βρύλο είναι το True Origin. Από πού έρχεται ο πελάτης. Εδώ λοιπόν θα δούμε ότι βλέπουμε Ελβετούς να υπάρχουν στο ερωτηματολόγιο, υπάρχουν οι Ολλανδοί, οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, Αυστριακοί, οι Τούρκοι βέβαια και υπάρχουν και οι Ελληνοαμερικάνοι στην πραγματικότητα ή οι Έλληνες της Διασποράς που απαντούν το αγγλικό ερωτηματολόγιο εδώ. Προτιμούν εκείνο. Λοιπόν, δεν έχω ανάλογο διάγραμμα στους Έλληνες, γιατί είναι όλοι στο ερωτηματολόγιο το ελληνικό, είναι απλώς όλοι οι Έλληνες. Συνήθως είναι όλοι εργαζόμενοι και οι περισσότεροι, και υπάρχουν και κάποιοι, ένα μικρό ποσοστό φοιτητών ή μαθητών που απαντούν. Έχουν ένα εισόδημα μέσο. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που ταξιδεύουν με λιγότερο από 10.000 ευρώ εισόδημα. Ένα λοιπόν, μια ομάδα των επισκεπτών, ίσως αυτοί ανταποκρίνονται σε εκείνους που στην ομάδα που επισκέπτεται φίλους και συγγενείς που θα τη δούμε ότι υπάρχει στη συνέχεια στο νησί. Έχουν όμως ένα αρκετά καλό εισόδημα στην πραγματικότητα. Λοιπόν, βρίσκουν εύκολη τη μετάβασή τους στον προορισμό. Αυτά τα ερωτήματα είναι στην κλίμακα Likert, όπως λέμε εμείς που κάνουμε έρευνες, από στην κλίμακα το 1 ως 5, το 1 δεν, στο 1 είναι πολύ λίγο ευχαριστημένοι, συμφωνούν λίγο, είναι λίγο ευχαριστημένοι και στο 5 συμφωνούν απόλυτα, είναι απόλυτα ικανοποιημένοι. Θα δείτε λοιπόν εδώ ότι η πρόσβαση στον προορισμό για αυτούς είναι εύκολη σχετικά. Έχουν σχετικά καλή πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται πριν ξεκινήσουν το ταξίδι. Αυτό σημαίνει ότι βρίσκουν πληροφορίες στο διαδίκτυο αρκετά καλά, επομένως τα sites του προορισμού με κάποιον λόγο λειτουργούν. Λοιπόν, τι βλέπουν στο νησί. Λοιπόν, θεωρούν ότι είναι ένα... Εδώ έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί έχουμε και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου για το τι παρατηρούν στο νησί. Λοιπόν, το θεωρούν ένα ήσυχο προορισμό. Θεωρούν ότι έχει ένα εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον. Οι επιμέρους προορισμοί μέσα στο νησί είναι ικανοποιητικοί για αυτούς. Άρα λοιπόν, αυτό που προκύπτει τόσο από αυτές τις απαντήσεις όσο και από το ελεύθερο ερωτηματολόγιο, αυτό που βλέπουν είναι η αυθεντικότητα του προορισμού σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά. Μέσα έχει και μια ωραία απάντηση που λέει δεν θέλουμε άλλη μία Μύκονο και Σαντορίνη. Άρα λοιπόν το authentic destination είναι αυτό που επικρατεί. Θα σας πω όμως ότι παρατηρούν και πράγματα όπως αυτό που είπε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου λίγο νωρίτερα, ότι δεν είμαστε και πολύ περιβαλλοντικά sustainable. Το σημειώνουν. Σημειώνουν τα προβλήματα που υπάρχουν. Δεν αντιστοιχούν τα αγγλικά με τα ελληνικά, είναι φαίνεται. Γιατί υπάρχουν διαφορετικές απαντήσεις και καταγράφουμε τι είναι το πιο συχνό. Θες να μας πεις λίγο τα αγγλικά, γιατί δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε μόνο τρία, έχουν και μια ηλικία. Λοιπόν, τα παιδιά έφτιαξαν τα διαγράμματα και πρέπει να σας πω ότι και εγώ έχω ένα μικρό πρόβλημα να διαβάσω λίγο. Αλλά θα κάνω μια προσπάθεια. Λοιπόν, το πρώτο λέει πάλι peaceful. Peaceful, secure and pleasant destination, is recommended for relaxation, has many friendly locals, offers unique tourist location, is appropriate for families, has high hygiene standards, safe birthplace,
Not Clean Island, αυτό το παρατηρούν και μας το έγραψαν και στα ελεύθερα πεδία. Δηλαδή τα επίπεδα καθαριότητας του νησιού δεν τους ικανοποιούν. Επίσης σημειώνουν την παροχή υπηρεσιών, το ποιοτικό στοιχείο στην παροχή υπηρεσιών δεν τους ικανοποιεί απολύτως σε σύγκριση με άλλους προορισμούς, ενώ σημειώνουν πολύ θετικά στοιχεία στη γαστρονομία του νησιού. Και το is authentic, που είναι κάτι, αυτό βεβαίως είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε, αν θέλετε μπορώ να σας δώσω τα στοιχεία της έρευνας αναλυτικά. Το τι ακριβώς δηλαδή σημειώνουν, ένα άλλο στοιχείο που σημειώνουν Έλληνες και Άγγλοι είναι το κτέλ. Δεν μπορούν να μετακινηθούν μέσα στο νησί. Θεωρούν λοιπόν απαραίτητο ότι θα πρέπει εσωτερικά του προορισμού, εσωτερικά του νησιού, να υπάρξουν καλύτερα ή πιο εξυπηρετικά δρομολόγια. Έχω πολλά να σας πω. Ή σημειώνουν, ας πούμε, τα πλαστικά στις παραλίες. Η καθαριότητα των παραλίων είναι ένα θέμα. Η πρόσβαση στις παραλίες και ειδικά η πρόσβαση των αμαία. Επιμέρους στοιχεία υπάρχουν αρκετά που μπορώ να σας πω. Λοιπόν, όταν συγκρίνουν αυτό το νησί με άλλα νησιά, σαν προορισμό, εκείνο που λένε οι μη Έλληνες, βάση περιπτώσει, οι αλλοδοποίοι, είναι ότι θεωρούν ότι είναι ένας μοναδικός τουριστικός προορισμός που έχει πολύ καλό καιρό, είναι φιλικός προορισμός και ανταγωνιστικός σε σχέση με άλλους προορισμούς. Οι Έλληνες σημειώνουν τον καλό καιρό, την μοναδικότητα σε πολιτιστικούς ή φυσικούς πόρους και δει στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας που το αναφέρουν πάρα πολύ συχνά. Λοιπόν, τι διακοπές κάνετε, όταν λοιπόν τους ρωτήσαμε αυτό, ποιος τύπος τουρισμού περιγράφει καλύτερα τις διακοπές σας, η ψυχαγωγία, λιγότερο θρησκευτικός και πολιτιστικός τουρισμός και λιγότερο επαγγελματικός. Λοιπόν, η ψυχαγωγία στην πραγματικότητα, οι Άγγλοι βέβαια, οι αλλοδαποί θεωρούν ότι τους προσελκύει στο νησί περισσότερο ο πολιτισμός και το φυσικό τοπίο. Οι Έλληνες δεν σημειώνουν το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, και υπάρχει και ένα μέρος στο αλλοδαπό, στο ερωτηματολόγιο των αλλοδαπών που αναφέρουν ότι επισκέπτονται φίλους και συγγενείς. Και αν θυμηθείτε το προηγούμενο διάγραμμα που σας έδειξα με τις εθνικότητες, αυτό που είναι το Ελληνοαυστραλία, Ελληνοαμερικάνοι και ούτω καθεξής, νομίζω ότι είναι, είναι ακριβώς αυτή την κατηγορία. Λοιπόν, έχουν ακούσματα για το νησί, αυτό σημαίνει ότι από αυτό που μας λένε και σημειώνουν, μας στέλνουν και email μετά. Αυτό το word of mouth μετράει πάρα πολύ, γιατί τους το συστήνουν το νησί άλλοι άνθρωποι που έχουν επισκεφθεί, φίλοι τους που έχουν επισκεφθεί το νησί και επομένως το επιλέγουν στη συνέχεια και αυτοί. Ισχύει και για τα δύο ερωτηματολόγια. Θεωρούν ότι έχουν επαρκείς γνώσεις για το νησί της Λέσβου ή μπορούν να συλλέξουν αρκετή πληροφορία για το νησί πριν έρθουν σε αυτό. Και εδώ το ίδιο απεικονίζει, I have heard about the destination of Lesbos, έχουν αρκετή πληροφορία και γνώση, μου έχουν μείνει τα διπλά. Θεωρούν και οι δύο ομάδες έχουν πολύ θετική εμπειρία από τον προορισμό αφού φύγουν και μετά. Επομένως το νησί τους αφήνει έναν θετικό απόϊχο στις διακοπές τους. Άρα λοιπόν η εμπειρία είναι θετική και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όταν τους ρωτήσαμε αν το νησί είναι καλύτερα από ό,τι περίμενα, η εμπειρία τους στο νησί είναι καλύτερα από ό,τι περίμενα, θα δείτε ότι συμφωνούν σε αυτό. Οι αλλοδαποί δεν συμφωνούν περισσότερο ή απόλυτα με αυτό. Προσφέρει βέβαια, έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και έχουμε αυτό το ερώτημα και στη συνέχεια τους βάζουμε να πούνε τι θεωρούν αρνητικό και έχουν καταγράψει αρνητικά στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Λοιπόν,
ανταποκρίνεται το νησί στην ιδέα που έχουν αποκομίσει πριν έρθουν στο νησί, στην εικόνα που έχουν πριν έρθουν στο νησί, η εμπειρία τους ανταποκρίνεται στον περισσότερο βαθμό. Δεν θεωρούν βέβαια ότι η Λέσβος είναι ένας προορισμός για χειμερινό τουρισμό. Είναι κάτι που ίσως θα μπορούσαμε να δουλέψουμε σαν νησί. Και βεβαίως οι Έλληνες και οι ξένοι θα ξαναεπισκέπτονταν το νησί για τις διακοπές τους. Έχουμε βέβαια... Λοιπόν, περισσότεροι θεωρούν ότι στους ξένους ότι δεν έχουν αποκομίσει κάτι αρνητικό γενικώς από τον προορισμό. Αυτό που θεωρούν οι Έλληνες αρνητικό είναι ότι είναι ένα νησί με μεγάλες αποστάσεις. Στην πραγματικότητα δεν το περιμένουν ότι υπάρχουν τόσο μεγάλες αποστάσεις. Δεν είναι έτοιμοι γι' αυτό. Και βεβαίως σημειώνουν τα ακριβά δρομολόγια. Οι Έλληνες σημειώνουν τα ακριβά δρομολόγια. Λοιπόν, μένουν οι περισσότεροι σε ποσοστό σχεδόν 34%, 6 με 8 νύκτες, ενώ υπάρχει ένα ακόμα 17,5% που μένουν 9 με 11 νύκτες. Άρα είναι ένας προορισμός στον οποίο τουλάχιστον οι απαντώντες έμειναν για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Ισχύει και κυρίως για τους αλλοδαπούς. Υπάρχουν repeaters στο νησί. Και αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο, γιατί από ό,τι ξέρω από την Aegean και τη Marketing Greece, είναι κάτι το οποίο η υπόλοιπη Ελλάδα αναζητά. Λένε ανθρώπους που έρχονται και επανέρχονται στον προορισμό, έτσι λοιπόν στους Έλληνες έχουμε ανθρώπους που έρχονται περισσότερες από 3 φορές, και ενώ υπάρχουν και αλλοδαποί, οι οποίοι έχουν έρθει πάνω από 2 φορές, ένα ποσοστό 35%. Συνήθως ταξιδεύουν με φίλους και συγγενείς, και βεβαίως εδώ η περιοχή διαμονής είναι μία έκπληξη, γιατί από ό,τι θα δείτε τόσο στους Έλληνες όσο και στους αλλοδαπούς, περιοχή διαμονής φαίνεται ότι είναι η Μυτιλήνη σε ένα μεγάλο ποσοστό. Το συζητήσαμε λίγο νωρίτερα και με την κυρία Πολιτάκη. Και πρέπει να σας πω ότι αν δείτε το ερωτηματολόγιο του 22, γιατί σας είπα αυτό είναι μια έρευνα που την κάνουμε κάθε χρόνο, το 22 έχει την ακριβώς αντίθετη εικόνα. Δηλαδή, στο 22 θα δείτε ότι οι άνθρωποι μένουν κυρίως στο μόλυβο ή και στην πέτρα. Εδώ όμως φαίνεται ότι η πόλη αναπτύσσεται για κάποιον λόγο. Υπάρχει μια λογική σε αυτό, νομίζω ότι έχω αρκετά πράγματα να πω. Αυτό θα πω ότι είναι κάτι θετικό, για μένα είναι έκπληξη και είναι μια έκπληξη προς το καλύτερο. Λοιπόν, θεωρώ ότι η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι επειδή στο δείγμα έχουμε πολλούς ανθρώπους που απάντησαν από την Τουρκία, βρισκόμασταν πολύ στο λιμάνι φέτος, ίσως αυτό να ανεβάζει τα ποσοστά. Να σας πω ότι η έρευνα αυτή συγκεκριμένη, το ξέρει και η Fraport πολύ καλά, γίνεται κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Επομένως, συζητάμε για έναν πολύ συγκεκριμένο μήνα κάθε χρόνο. Και άρα είναι συγκρίσιμα τα στοιχεία που έχω από χρονιά σε χρονιά και ξαναλέω, είναι κάτι που το κάνουμε το 2019 μέχρι τώρα. Υπάρχει πια χρονοσειρά. Ξέρουμε πώς μεταβάλλονται τα πράγματα. Ίσως να διαφοροποιείται η παροχή υπηρεσιών. Ίσως να αναπτύσσεται το κομμάτι της ξενοδοχείας ή της παροχής δομών φιλοξενίας, υποδομών φιλοξενίας μέσα στην πόλη. Ίσως οι άνθρωποι να βρίσκουν τη Μυτιλήνη, να έχουν την εικόνα αυτού του νησιού της Λέσβου, όπως στα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων, που λειτουργεί πάντα η χώρα σε σχέση με τους περιφερειακούς της χώρας προορισμούς. Πάνω σε εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση την οποία θα ήθελα να το πω. Επίσης, οι περισσότεροι μένουν σε ξενοδοχεία, αν υπάρχουν και τα Airbnb, υπάρχουν και τα rented rooms, υπάρχουν και οι άνθρωποι, κυρίως οι Έλληνες, που μένουν σε φίλους και συγγενείς, αλλά βλέπετε ότι οι Έλληνες έχουν μια τάση προς το Airbnb, ναι. Ενώ οι αλλοδαποί έχουν κυρίως την τάση προς το ξενοδοχείο. Λοιπόν, οργάνωση, ενσυναίσθηση, διαφήμιση πιο πολύ, καλύτερες τιμές, περισσότερη προσοχή στην καθαριότητα. Αυτό είναι που θα ήθελαν να τονίσουν οι Έλληνες κυρίως ως προς τις αρχές του τόπου, ως προς τον προορισμό.
Λοιπόν, αυτή είναι η έρευνα που σας είπα του 2019, η οποία είναι δημοσιευμένη σε επιστημονικό περιοδικό. Λοιπόν, το ζητούμενο βέβαια όλης αυτής της έρευνας είναι να βοηθήσουμε με δεδομένα τη διαδικασία διαχείρισης προορισμού του νησιού. Γι' αυτό το λόγο το κάνουμε, το κάνουμε κάθε χρόνο. Λοιπόν, και δύο πράγματα από τον Ινσέτε, που είναι δική σας δομή και λίγο πολύ τα είπατε λίγο νωρίτερα, τα είπε ο κύριος Περιφερειάρχης, τα είπε ο κύριος Βίλος και εσείς κύριε Πρόεδρε τα είπατε. Βεβαίως, ζητούμενο λοιπόν εδώ δεν είναι, είναι να δούμε ποιος έρχεται, πόσο μένει, πόσο ξοδεύει, okay. Άρα λοιπόν εδώ ο Ινσέτε έχει δεδομένο. Και εγώ διάλεξα δύο χρονιές να σας δείξω εγώ εδώ ενδεικτικά. Λοιπόν, που τα ξέρετε βέβαια εσείς, αλλά να τα δείξω. Το 2017 βρισκόμαστε στη Λέσβο, εδώ λοιπόν, με μία μέση διάρκεια διαμονής 8,8 νύχτες, ενώ η μέση παραμονή στη χώρα είναι 6,8, άρα είμαστε καλύτερα. Ένα κόστος δαπάνης επίσκεψη στα 458 ευρώ, ανά επίσκεψη, αυτό είναι και ο μέσος όρος της χώρας, και 52 ευρώ ανά διανυκτέρευση, ενώ ο μέσος όρος της χώρας είναι 68 ευρώ. Δείτε λίγο την Κρήτη, έχει μέση διάρκεια παραμονής την ίδια με εμάς, πιο ακριβό όμως πακέτο διακοπών και πιο ακριβή δαπάνη ανά διανυκτέρευση. Αν πάμε στο 21, η εικόνα λίγο διαφοροποιείται. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε σε μέσο χώρος 550 ευρώ δαπάνη ανά επίσκεψη, συγγνώμη, ενώ για μας η ίδια δαπάνη είναι 638 ευρώ. Στην Κρήτη είναι 716. Ξέχασα να σας δείξω τη σύγκρισή μας με την Κεντρική Μακεδονία που πάντα μου κάνει επίσκεψη, μου κάνει εντύπωση, που είναι 271 ευρώ. Το πακέτο στη Μακεδονία, στην Κεντρική Μακεδονία, είναι 271. Σε εμάς είναι 638. Αυτά είναι τροφή για σκέψη τώρα. Τα σχολιάζω για αυτόν τον λόγο. 58 ευρώ η τιμή ανά διανυκτέρευση, αλλά μένουν πιο πολύ. Δηλαδή το 22, αυτά είναι τα στοιχεία του 22, μένουν πιο πολύ. Εκεί που είχαμε δηλαδή ανθρώπους να μένουν 8,8 νύχτες, τώρα μένουν 10,9, δύο μέρες παραπάνω. Αυτό έχει σημασία, πιστεύω. Λοιπόν, οι μεταβολές της αγοράς. Λοιπόν, το 2017 αυτό που παρατηρούμε είναι ότι αυξάνεται και στη Λέσβο, στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η δαπάνη ανά επίσκεψη, επίσης η μέση διάρκεια παραμονής, αλλά μειώνεται η δαπάνη ανά διανυκτέρευση. Τι γίνεται όμως στη διάρκεια 19 με 22, στην πραγματικότητα είμαστε αυξητικοί σε όλα. Και η διάρκεια των διακοπών τους στην περιφέρεια αυξάνεται και το ποσό που δαπανούν ανά ταξίδι αυξάνεται και το ποσό που δαπανούν ανά διανυκτέρευση αυξάνεται.